αφορά στην σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε πιο σύντομα από το προβλεπόμενο, ναι. Υπήρξε έτσι απογοήτευση, στεναχώρια για το γεγονός ότι διεκόπη η σειρά. Σαφέστατα, σαφέστατα. Σαφέστατα. Καλά, συνηθισμένο φαινόμενο στην Κύπρο, έτσι. Ναι, είναι συνηθισμένο. Συνηθισμένο φαινόμενο. Συνηθισμένο, είναι εύκολη λύση. Αλλά όσο συνηθισμένο και να είναι, δεν πάβει να πονάει όταν σου συμβαίνει και όταν είσαι άμεσα εμπλεκόμενος. Ναι, ναι. Ακριβώς. Παρά τα αυτά, δεν είμαι ένας άνθρωπος που θυμώνει με τις αποφάσεις των άλλων. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα ακουστεί ότι το λέω προς άγραν συμπαθίας. Έτσι είμαι. Προσπαθώ πάντα να δικαιολογώ τις αποφάσεις των άλλων. Λέω, τώρα ο Ανδρέας αποφάσισε για χύψη λόγους ότι θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να φορέσω τα παπούτσια του και να κατανοήσω τους λόγους που το κάνει. Δεν σημαίνει ότι στρέφεται εναντίον μας, πρέπει να μας θυμώνει και να μην βλέπουμε το δίκιο του αλλούνου. Ξέρεις κάτι, είσαι και συνειδητοποιημένη ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο σε αυτή τη γιατί δουλειά. Γιατί αν ξεκινάει κάποιος και λέει ότι εγώ βάζω μια σειρά μπροστά και περιμένω ότι θα πάει σούπερ ή θα τελειώσει, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Βέβαια, τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Είχα διαβάσει ότι το κανάλι έκανε λόγο για μια εξαιρετική σειρά, εξαιρετικό cast, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή έπρεπε να γίνει, να πάρθει αυτή η απόφαση και μάλιστα ότι υπάρχουν σκέψεις στο μέλλον να το... Αυτό δεν το ξέρω, όμως σε ευχαριστώ γιατί πεσήμερα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι το κανάλι δεν ήρθε και είπε δεν μας αρέσει αυτή η σειρά ή δεν μας τιμάει, μας προσβάλλει ότι την κατεβάζουμε. Και τους ευχαριστώ και τους... αισθάνομαι υπόχρεη γιατί για μένα έστω τα 10 επεισόδια που προβλήθησαν είναι ένα κέρδος. Mm-hmm. Εντάξει, πάμε για άλλα.